Κύριε Κανέλη, θέλω ένα σχόλιο και για το κομμάτι του αποτελέσματος Χρυσής Αυγής από εσάς. Θέλω βεβαίως και το σχόλιο σας για την πορεία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το exit poll σε μέση τιμή το βρίσκει στο 5,5%. Αν δεν πρόκειται να ερεθίσω κάποιον ο οποίος είναι τοποθετημένος σε ένα επίπεδο του αργοφανατισμού, θα έλεγα κυριολεκτό. Ο Θεός είναι μεγάλος. Τα ακούγονταν σαν το Αλλάου Άκμπαρ. Ο λαός είναι μεγάλος. Που αρχίζει και κόβει τα ποδάρια των ναζιστών υποδίκων της εγκληματικής οργάνωσης. Για να είμαστε σαφείς, διότι να κάνω εγώ εδώ σήμερα πολιτική ανάλυση ενός ναζιστικού μορφώματος με τα Χάιλ Χίτλερ και τις βάστικες, με τις δολοφονίες και με τα χτυπήματα, με τα τάγματα εφόδου και θανάτου. Δεν νομίζω ότι αρμόζει σε κανέναν μας εδώ στο τραπέζι. Δεν μπορώ να την εντάξω σε κανένα τόξο, δεν μπορεί να τις θέσει της Χρυσής Αυγής, εκτός από το να το θέσει τον ελληνικό λαό, ποτέ το δίλημα αν θα είναι με αυτό τον πόλο ή με τον άλλον πόλο. Είναι εκτός πόλου. Είναι εκτός χρόνου, οφείλει να είναι και εκτός ιστορίας. Και καλά θα κάνουν τα φίδια να ξαναπάνε στη φωλιά τους και ενδεχομένως να μην φτάσουν ούτε σε αυτήν. Για να είμαι σαφής. Mm-hmm. Άρα, το να βρεθεί η Χρυσή Αυγή κάτω και κάτω από κόμματα τα οποία είναι υπαρξιακά για την μορφή της Χρυσής Αυγής. Τι θέλω να πω. Τα φασιστικά, ναζιστικά κόμματα στήθηκαν για να αντιμετωπιστεί ο κομμουνισμός. Στήθηκαν. Ο βασικός συστατηγό, εκτός από το να είσαι ρατσιστής, εθνικιστής, μισογύνης, ό,τι άλλο θέλετε, για να είσαι φασίστας, πρέπει να είσαι πρώτα απ' όλα αντικομμουνιστής. Επομένως, το να κρατάει ένα κόμμα σαν το κουκουέ της δυνάμεις του, να μένει αταλάντευτο, έχει μείνει αταλάντευτο 100 χρόνια ακόμα και όταν ήταν στις φυλακές και στα Ξερονήσια, και τώρα να το κρατάει και να ανοίγεται σε έναν κόσμο το οποίο είχε συνεπέστατο επί 4,5 χρόνια τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, αντιναζιστικό, αντιχρυσαυγήτικο λόγο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας ερμηνείες ούτε για τα γκάλωπ, ούτε για τα τελικά αποτελέσματα, ούτε να μαντέψουμε, με ρωτήσανε και πριν, τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Το πώς θα διαχειριστούν την εμφάνισή τους, ναι. Αλλά να χαρακτηριστεί αντισυστημικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ακούγεται λίγο παράξενο. Δεν μπορεί να είναι αντισυστημικό ένα κόμμα το οποίο 4 χρόνια συνεργάστηκε με τους ΑΝΕΛ. Ο μεγάλος ηττημένος αυτών των εκλογών και αυτής της κατάστασης είναι στα αλήθεια ο Πάνος Καμένος και η ΑΝΕΛ. Αν θέλετε να το δείτε με όρους πραγματικούς. Ο οποίος ήταν μέσα στην κυβέρνηση και βρέθηκε αλληλομηνιόμενος με υπουργούς της κυβέρνησης. Βρέθηκε να διαφωνεί στο κεντρικό ζήτημα των πρεσπών. Τώρα θα πάει σπίτι του με 1% ενδεχομένως. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν μπορούμε όμως να ανοίξουμε μία συζήτηση σήμερα στα σοβαρά ότι μπορεί κάποιος να θεωρήσει τον ΣΥΡΙΖΑ προοδευτικό. Από ποια σκοπιά? Από τη σκοπιά των μνημονίων? Υπέγραψε 1/3 μνημόνιο. Από τη σκοπιά της θέσης στην Ευρώπη, τι διεκδικεί? Διεκδικεί μια θέση ηγετική στα Βαλκάνια με όρους σοσιαλδημοκρατίας. Επομένως, αυτό που θα μπορούσε κάποιος να πει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να γίνει ο σοσιαλδημοκρατικός πόλος στην Ευρώπη. Βλέπαμε όχι ο προοδευτικός. Κυρία Κανέλη, την κάρτα για να κλείσω τη φράση μου. Νομίζω θέλω μια απάντηση και σε αυτό που θα σας ρωτήσω. Να κλείσω απλώς τη φράση μου με κάτι. Ναι. Το Προοδευτική Συμμαχία, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τόλμησε να το βάλει ούτε στο ψηφοδέλτιό του. Ναι, ΣΥΡΙΖΑ έβαλε, δεν έβαλε και Προοδευτική Συμμαχία. Η αλήθεια είναι ότι το ψηφοδέλτιο έλεγε ΣΥΡΙΖΑ, δεν έλεγε κάτι άλλο. Ειλικρινά το λέω. Δηλαδή, σαν τοποθέτηση τώρα, αν γίναν λάθη ή δεν γίνανε, πώς θα τα χειριστεί? Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ με έκπληξη οφείλω να ομολογήσω, επειδή έχω δει και έχω ακούσει τον κύριο Τσίπρα τις τελευταίες 5 μέρες να αλλάζει τη στάση του ως προς την εκτίμηση του πώς βλέπει αυτές τις ευρωεκλογές. Δεν θα σταθώ, δεν θέλω ούτε κορώνες ούτε τίποτα. Τον έχω ακούσει να λέει ότι είναι δημοψήφισμα, τον έχω ακούσει να λέει ότι είναι πολιτικό διακύβευμα εσωτερικό, και σήμερα το πρωί τον άκουσα να λέει ότι με βάση την ψήφο τους οι Έλληνες σήμερα το πρωί τον άκουσα, βγαίνοντας από τις κάλπες, ότι θα κρίνουν τα μέτρα του. Θα έλεγα ότι είναι μια νίκη γενικότερη σε πολύ χυμαζόμενο λαό, η αντίληψη ότι τα μέτρα δεν μπορούν να μεταφραστούν πέρα από αυτό που είναι, ψίχουλα.
πριν πάω στον κύριο Ζαχαριάδη, θέλω ένα σχόλιο για το αποτέλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό το 5,5%, να σας πω απλά ότι βλέπαμε τις κάρτες των διαρροών πριν. Δεν έχει διαρροές προς το Κομμουνιστικό Κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν καθόλου. Αντίθετα, έχει μεγάλες διαρροές προς τον κύριο Βαρουφάκη, για παράδειγμα. Λιγότερες διαρροές προς τη Λαϊκή Ενότητα. Θέλω σχόλιο για το δικό σας αποτέλεσμα. Πάντα φυσικό λέω το βρίσκεται με βάση το exit poll. Εμείς το βρίσκουμε ως ένα βαθμό σημαντικό το γεγονός ότι εντάξει. Από οπορτουνιστικές θέσεις να κάνεις επιστροφή είναι άλλο πράγμα. Από το να έχεις απλώς ψηφίσει εκεί και να γυρίσεις, αυτό δεν το ξέρετε ούτε εσείς ούτε εγώ. Mm-hmm. Ακούστε, εσείς βλέπετε τώρα ένα 5,5. Ας δούμε πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Στις προηγούμενες ευρωεκλογές το ΚΚΕ είχε 6,1. Και στις εκλογές τις συμπιεσμένες, τις διελώδεις, με κόσμο που δεν άκουγε το ΚΚΕ να μιλάει το 2012 και το 2013. Αυτό αξίζει να το δείτε κι εσείς. Ναι. Είναι αποτελέσματα από το ΜΑΤΙ, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο στο ΜΑΤΙ. Νέα Δημοκρατία 138 ψήφους, ΣΥΡΙΖΑ 63, Κομμουνιστικό Κόμμα 19, Ποτάμι 16, Χρυσή Αυγή κτλ. Εδώ βλέπουμε ένα double score και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συζητήσουμε και στην πορεία. Θα για το τι συνέβη όλο αυτό. Θα το συζητήσουν οι αμέσως ενδιαφερόμενοι. Και οι ενδιαφερόμενοι ζωντανοί. Γιατί οι νεκροί δεν συζητάνε. Ολοκληρώστε. Θα μείνω λοιπόν μόνο σε μία θέση. Αυτή τη στιγμή, με ρωτήσατε για το αποτέλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος, είχαμε στις εκλογές 5-40 κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή, είμαστε αυτή τη στιγμή στο ποσοστό μας των εθνικών εκλογών. Ναι. Μπροστά μας έχουμε εθνικές εκλογές. Επειδή εμείς ξέρουμε τι κόσμο συναντήσαμε, ποιος κόσμος μας άκουσε, και επειδή αυτό το ποσοστό μόνο ευκαταφρόνητο δεν είναι για ευρωεκλογές, όταν έχει προηγηθεί συστηματική και κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ και πολλούς άλλους συκοφάντηση του ΚΚΕ ότι είναι κατεξοχήν αντιευρωπαϊκό κόμμα. Αυτό που υφιστάμεθα μονίμως ως ερωτήσεις τεχνητές που βγαίναν από το διαδίκτυο μέχρι παντού ήταν: εσείς γιατί πάτε στις ευρωεκλογές, αφού ακόμα δεν πιστεύετε στην Ενωμένη Ευρώπη? Και λέγαμε: η Ευρώπη που πιστεύουμε εμείς, κατά τη γνώμη μας, είναι και η πραγματική Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε υποβαθμίσει σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά και νωρίς, όλοι μας παντού, τις πληροφορίες για δήμους, για περιφέρειες. Αλλά κυρίως αν μπορούμε να δούμε το χάρτη, μια και το λέει η κυρία Κανέλη, αυτό που δόξατε πριν με τις περιφέρειες. Και για τις πόλεις, ας πούμε, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω τι σημαίνει στην Πάτρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω τι σημαίνει στο Μαγκάρι, στην Ικαρία. Να κάνουμε και αυτό που λέει η κυρία Κανέλη. Θα ήθελα να ξέρω τι συμβαίνει στο Λιξούρι. Γιατί... τώρα μας βάζετε δύσκολα όμως. Όχι, γιατί... ακούστε με, δεν θα τα ζητήσω εγώ από εδώ τώρα. Ναι. Θέλω μόνο ένα πράγμα να πω. Μπορούμε παρακαλώ να δούμε το χάρτη. Στο Λιξούρι Αραβαντινός. Θυμηθείτε. Θυμηθείτε. Λοιπόν, αυτό είναι ο χάρτη, κυρία Κανέλη, των περιφερειών με βάση τα ως τώρα. Μάλιστα. Αποτελέσματα και βεβαίως είναι και ο χάρτης των ευρωεκλογών με βάση τα αποτελέσματα σε συγκεκριμένες περιφέρειες, δομούς και δήμους. Έτσι. Μπορώ να ζητήσω τώρα μία πάτρα. Αχαΐα, Χανιά και Ηράκλειο. Να μου δώσετε μία πάτρα. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε και μία πάτρα. Μέχρι να μου δώσετε μία πάτρα, ενδεικτικά το λέω αυτό, επειδή λέτε συνήθως μεγάλες πόλεις και τις συγκαταλέγετε στις μεγάλες πόλεις. Εμένα με ενδιαφέρει και το τελευταίο χωριό. Όχι, κοιτάξτε, δείτε. Τα παιδιά από την Πάτρα σε σχέση με το μελετή δεν ήταν καλά παιδιά. Ήταν κακά παιδιά. Δίνανε και 13ο και 14ο μισθό, κόντρα σε όλους. Πήγανε και φυλακή για να υπερασπιστούν δικαιώματα. Ολοκληρώστε, κυρία Κανέλη, παρακαλώ. Και, εγώ θέλω να σας πω μόνο ένα πράγμα. Επειδή η συζήτηση για τη Χρυσή Αυγή θα διαστρεβλωθεί τις επόμενες μέρες και θυμηθείτε με, όταν στις εκλογές του 2014 η Χρυσή Αυγή έκανε high peak και την ίδια ώρα έκανε high peak και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χρονική στιγμή εκείνη. Ναι. Ήταν πάρα πολλοί, πάρα πολλοί αυτοί που φαντάζονταν και δικαιολογούσαν και λέγανε, δεν ξέρανε, την δεν είναι οι Έλληνες φασίστες, δεν είναι οι Έλληνες ναζί, σωστά, δεν είναι ναζιστικό το κόμμα. Ήρθαν μετά όσα ήρθανε, και λέω μετά, μένα δεν ξέρεστε με, μετά. Ήρθαν μετά όσα ήρθανε και δεν χώραγε. Ήρθε και το δημοψήφισμα, ήρθε και οι επόμενες εκλογές. Ήθελε και μία σειρά από πράγματα και η Χρυσή Αυγή έμοιαζε να είναι ψηλά. Αυτή τη στιγμή, εγώ έχω να πω στον ελληνικό λαό που αρχίζει να την εγκαταλείπει και να συνειδητοποιεί ότι πρόκειται περί εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης. Μπράβο του, δικό του είναι το κατόρθωμα, δεν είναι κανενός αλουνού. Εμείς είμαστε δίπλα σε αυτούς που θέλουν να την πολεμήσουν και το θεωρώ πολύ σημαντικό και τη συμβολή του κόμματός μου που το έλεγε πάντοτε εξαιρετικά και σπουδαία. Πριν πάω στον κύριο Ψαριανό, 41,5 απλώς... κύριος Παλαιτίδης. 41,5. Δηλώνω απλώς ότι είτε γίνουν εκλογές τώρα είτε τον Οκτώβρη. Τη θέση του ΚΚΕ την ξέρετε. Πριν πάω είναι στον έτοιμο και με το όπλο παραπόδα για όλα. 41% Πελετίδης σημαίνει θρίαμβος. Ναι, είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα εκεί πέρα.